Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ελάτε, το όνομά σας. Ονομάζομαι Κλουβάτος Ιάκωβος. Σας ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε το λόγο να μιλήσω. Πάμε στο παρασύνθημα. Λοιπόν, θα αρχίσω με ένα αστείο, μου επιτρέπετε, έτσι. Αν είναι αστείο, λοιπόν, θα το κρίνουμε εμείς. Όταν πήγα σε ένα σπίτι, η δουλειά μου είναι υδραυλικός. Και ήταν περίοδο εκλογών. Καμιά απόδειξη κόβεις. Θα σας το πω και αυτό. Ναι. Ήταν περίοδος εκλογών και με ρωτάει ο γνωστός, τι κόμμα είσαι. Το απάντησα υδραυλικός. Γέλασε όπως γέλασε κάποιος εδώ πέρα. Αυτή θεώρησε ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν άκουσα την ερώτηση και με ξαναρωτάει τι κόμμα είσαι και της απαντάω υδραυλικός. Ο υδραυλικός θα μου δώσει ψωμί να φάω και όχι το κόμμα. Σωστά. Το κόμμα μπορεί και να μου το φάει. Και ξεκινάω λοιπόν γιατί ήρθα εδώ σήμερα. Όταν μου ήρθε το εκαθαριστικό, θα πούμε και για τις αποδείξεις. Λοιπόν, επειδή έτυχε να έχω δύο παιδιά φοιτητές, καταρχήν είμαι πολύτεχνος με τέσσερα παιδιά. Έχω δύο παιδιά φοιτητές. Δόξα τω Θεώ, παρότι η κρίση με πλάκωσε την περίοδο αυτή, γιατί ο ένας είναι πρωτοετής και το άλλο είναι φέτος, έδωσε, κατάφερα να ανταπεξέλθω. Γιατί είχα κάνει μαγιά από πριν. Διαφορετικά τα παιδιά μου δεν θα τα σπούδαζα, έτσι. Αυτό που με έφερε εδώ λοιπόν είναι το όταν πήρε στα χέρια της η γυναίκα μου το εκαθαριστικό. Κατάφερα φέτος να δείξω 21.000 ευρώ με αποδείξεις, με παραστατικά, σαν έσοδα. Θα σας πω και για τα έσοδα της επιχείρησης. Με τα δύο μου τα χέρια. Δεν έχω ούτε υπαλλήλους ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν πήγε στο λογιστή και της είπε, εκτός τα έξοδα της επιχείρησης που ήταν 11.500, ότι θα πληρώσει και 5.000 φόρο φέτος. Γιατί? Γιατί καταργήθηκε το αφορολόγητο των πολυτέχνων, μας βάλαν στην ίδια μοίρα με αυτούς που δεν έχουν τέσσερα παιδιά, ένα, δύο, ξέρω εγώ, και μας βάλαν ένα 26% από το πρώτο ευρώ. Για τις 9.500 λοιπόν που φάνηκε καθαρό κέρδος, μου ήρθε 5.000 παρά 14 ευρώ. Εδώ είναι. Μπορείτε να το δείτε. Η γυναίκα κινδύνεψε να πάθει κεφαλικό. Σε παρακαλώ, θα προσπαθήσω, θα παλέψω αυτά. Δεν θα χάσουμε τίποτα. Ούτε την υγεία μας, ούτε θα παλέψω. Πείτε μου τι θα απαντήσω εγώ στον πελάτη. Συνολικό δηλωθέν εισόδημα 11.271 ευρώ. Έξοδα επιχείρησης. Έξοδα επιχείρησης και λοιπά. Φόρος 4.911. Ακριβώς. Σχεδόν 17.000 λοιπόν. Με 21.000 μου αφήσαν 4.000 να ζήσω. Στην ουσία δούλεψα 300 μέρες από το πρωί και απογεύματα και είμαι άνεργος. Γιατί 4.000 και ένας άνεργος θα τα βγάλει. Έτρεχα, σε καναπέ δεν κάθισα, έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί είχα δύο φοιτητές, γιατί είχα τέσσερα παιδιά. Πείτε μου σας παρακαλώ εγώ, που πρέπει να ξέρω λίγο το αύριο, όχι το μεθαύριο, των παιδιών μου, να κλείσω αύριο την επιχείρησή μου, να τη συνεχίσω. Πώς θα γίνει, ας πούμε, να μου δώσουν οι κύριοι που κυβερνάνε, ξέρω εγώ, ένα κάτι για το αύριο, να μην γίνω κι εγώ άνεργος. Πραγματικός άνεργος όμως, έτσι. Ένα κίνητρο για δούλεψα να δούλεψα 300 μέρες, κύριε Χατζηνικολάου. 300 μέρες. Δεν είμαι άνεργος όπως το κύριο. Και η γυναίκα μου είναι άνεργη, έτσι. Συνέχεια υπογράφει την κάτα ανεργίας κάθε μήνα. Συνεχίζει. Πώς να μην πάθει εγκεφαλικό με τα 5.000 που της ήρθαν και με τέσσερα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλει κάποιος να το σχολιάσει. Να ναι, ρωτήσω κάτι. Έχετε καθόλου ακίνητη περιουσία. Στον κύριο Φίλη έδωσα. Θέλω να πω όμως το τι μου έδωσε ο μπαμπάς μου, η μαμά μου και πώς τα αποκτήσανε. Αυτό είναι μπορεί πριν 80 χρόνια. Μικρό. Το πώς τα απέκτησαν, εγώ δεν το ξέρω. Και το πώς τα απέκτησαν. Να βγάλω τα νούμερα. Δείτε τα εδώ. Όχι. Αυτό υπάρχει. Εγώ τι εργάστηκα από αυτά που εργάστηκα. Η φορολογία επειδή είναι και στα ακίνητα και σε όλα αυτά. Εσείς
Χωρίς ακίνητη περιουσία είναι Αφήστε το. Α, okay, εντάξει, okay, σας είπα 5.000. Δείτε το. Όχι, το σας πιστεύω. Παρά 14 ευρώ. Είναι 300 μέρες εργασίας. Γιατί να μην είμαι στον καναπέ μου και να είμαι και εγώ ένας από τους άνεργους. Βγαίνει 15 ευρώ την ημέρα το χρόνο το μεροκαματό του. Πολύ σύντομο σχόλιο γιατί πρέπει να κλείσει. Μία παρατήρηση, κύριε Χατζηνικόλα. Τα όσα ακούσαμε εδώ σας τον κύριο Φίλιππο. Μας αναγκάζουν όλους να κοιτάμε στα μάτια τον κόσμο, χωρίς μεγάλες υποσχέσεις, αλλά όμως με δεσμεύσεις. Ότι αυτή η σημερινή πραγματικότητα μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Γιατί αλλιώς ο κατ' ουσίαν άνεργος θα γίνει και τυπικά άνεργος. Μάλιστα. Μία παρατήρηση μπορώ να κάνω. Ο κύριος Φίλης είναι ευχάριστος. Ναι. Εγώ δεν ήμουν ευχάριστος. Συγγνώμη, κύριε Μικελάκη. Εσείς ψηφίσατε τον αναβαλόμενο φόρο στις τράπεζες. Μια παρατήρηση. Λεφτά προχθές. Τους μεγαλοειδιοκτήτες δώσαν τα λεφτά. Και όχι στον κύριο που είναι υδραυλικός. Θα πρέπει να γίνει και η ερώτηση για το πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί όταν κόβουμε από τους πόντιους και τους υπηρώτες τις συντάξεις, όταν έχουμε 350.000 συνταξιούχους που δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους, όταν από τους πολύτεκνους παίρνουν μισθούς και πληρώνουν, μάλλον κόβονται, αν θέλετε, τα επιδόματα και παίρνουν από το πρώτο ευρώ, κόβεται το αφορολόγητο, κάπως έτσι το πρωτογενές πλεόνασμα το ακούει ο κόσμος και δεν μπορεί να πιστέψει, για να πω την αλήθεια, γελάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή τέθηκε ένα θέμα και το έβαλε και η κυρία Κουντουρά και το έβαλε και ο φίλος από εκεί. Θα το δώσετε μετά, καθίστε σας παρακαλώ τώρα. Για τους ποντίους, τους ελληνοποντίους και τους βορειοϋπηρώτες. Ο υποβολέας, όπως τον χαρακτηρίσατε έτσι αυτούς, επειδή ο Ιορδάνης ο Τζαμτζής, ο συνάδελφος μου, στείλε τώρα ένα μήνυμα, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το ζήτημα, μου λέει ότι έχει δοθεί ασφάλιση στους ελληνοποντίους και στους βορειοϋπηρώτες και ότι ουσιαστικά ξεκινά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και με την κάλυψη την ασφαλιστική του 2015. Και τα δύο τελευταία από εκεί και πέρα. Που δεν έχουν πάρει λέμε τώρα αυτό. Αυτό είναι. Και εδώ έρχομαι στο άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω και να κλείσω. Πράγματι, ο κύριος Φίλης μπορεί να ήταν πιο ευχάριστος απόψε από εμένα. Καθόλου ευχάριστος. Το ζήτημα είναι ποιος είναι χρήσιμο. Στις τράπεζες, ποιος το αναβαλλόμενο φόρο προχθές. Εμένα ήταν ο δύσκολος. 4 δισεκατομμύρια στις τράπεζες προχθές την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κόσμος ψήφισαν τον αναβαλλόμενο φόρο. Ευχαριστώ. Τα δύο κόμματα αυτά. Ευχαριστώ. Ξέρετε ή όχι. 200 εκατομμύρια. Τον έχουμε διαβεί από το 2009. 200 εκατομμύρια για τους δρόμους. Μπόνους. Ποιοι δώσαν προχθές. Αναρωτηθήκατε. Αν δεν είχαμε πάει στις εκλογές του 9, κύριε Κωνσταντινόπουλε, και είχαμε αφήσει να εξαντλήσουμε τη θητεία της τότε κυβέρνησης που έλεγε ελάτε στους αρχηγούς να κάτσουμε. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ότι δεν σας αφήσαμε έτσι να πάρετε την κυβέρνηση. Και τότε θα φτάναμε εκεί που φτάσαμε. Παρακαλώ. Μία φράση ο κύριος Μητρόπουλος. Από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε νέο μέτωπο. Θα σας καλέσω για debate τις επόμενες μέρες. Απόψεις. Ελάτε, κύριε Μητρόπουλος. Αναρωτηθήκατε για το εγγυημένο εισόδημα που θα το επεκτείνει σε όλη τη χώρα η κυβέρνηση. Είδα μία διάταξη τώρα σε σελίδα 33 του νέου προεδρείου ακραία βαρβαρότητα. Τα χρήματα για την επέκταση του εγγυημένου εισοδήματος, σας διαβάζω, σε όλη τη χώρα θα προέλθουν αποκλειστικά από τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της χώρας. Προωθούν την κατάρτιση ίσως των κοινωνικών. Εσείς που θα τα βρείτε. Μα εκεί είναι το ζήτημα. Βέβαια. Εσείς υπόσχεστε. Εγώ τους λέω αυτό που είναι το δύσκολο. Πεςτε μου εσείς που θα τα βρείτε. Το λέω θα καταργήσει κοινωνικά και αναπηρικά επιδόματα. Πεςτε μου που θα τα βρείτε. Μα πεςτε μας που θα τα βρείτε. Κύριε Μητρόπουλε, εμείς επειδή έχουμε αναλάβει τη διακυβέρνηση χώρας, είπαμε αυτό. Μπορεί να είναι λάθος. Πεςτε μας την άλλη λύση. Πεςτε μας που θα τα βρείτε. Κύριε, μπορεί να γίνεται πιο ήπιος. Συγγνώμη, όχι. Κύριε Μητρόπουλε, προς Θεού δεν έχει. Πολλοί τηλεθεατές την άλλη εβδομάδα το κυρίαρχο ζήτημα θα είναι το εγγυημένο εισόδημα. Και αναρωτηθήκατε πολύ καλά πού θα εξευρεθούν τα χρήματα για να επεκταθεί πέρα από τους 13 Δήμους. Και σας διαβάζω τη σελίδα 33 του νέου προϋπολογισμού. Μήπως δεν το κατανοήσατε. Από πόρους αποκλειστικά. Από τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Πάει για κατάργηση επιδομάτων. Αυτό θέλω να πω. Πέστε μας εσείς που θα τα βρείτε. Μα δεν μιλήσαμε εμείς για εγγυημένο εισόδημα. Πέστε μας πού. Κύριε Μικελάκη, να σας πω εγώ. Παραδείγματος χάρη, από τα 600 εκατομμύρια που οι πολυεθνικές αυτοκινητοβιομηχανίες φοροδιαφεύγουν. Τα 400 εκατομμύρια από το πετρέλαιο θέρμανσης εξίσωσης κίνησης. Από τα 600 εκατομμύρια. Ποιο είναι το πρακτικό και όχι. Πού είναι το λεφτά.
λόγια. Ο Βενιζέλος από την πάταξη του Λατρεπορίου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Από τις μεταρρυθμίσεις και την πάταξη της διαφθοράς. Τόσο πολλά, κύριε Μιχελάκη. Κάποιος άλλος τα έλεγε. Από το κοινωνικό κράτος θα τα πάρετε. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα. Κάνουνε, κύριε, ένα δισεκατομμύριο.